Συσύνδεσαι δεν είναι. Ποιο? Πούλης. Λοιπόν, θα μου πεις πότε ξεκινάμε. Γεια σας κυρίες και κύριοι από το γήπεδο της Αψάλου, όπου θα παρακολουθήσετε τη μεγάλη συνάντηση στα πλαίσια βέβαια πάντα της πρώτης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομού Πέλλας μεταξύ του Ολύμπου Αψάλου και του Αλμοπού Αρδέας. Μια καθοριστική συνάντηση, καθώς ο ιστορικός Αλμοπός Αρδέας και παράλληλα ο Όλυμπος Αψάλου, μια ομάδα με ιδιαίτερη δυναμική πορεία στα αεραστεχνικά δρόμενα του νομού Πέλλας, συναντώνται, καθώς το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της συνάντησης είναι και οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και βέβαια το παιχνίδι αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και από τις δύο πλευρές. Σίγουρα το παιχνίδι χρωματίζεται ιδιαίτερα θετικά και από την πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Θα λέγαμε είναι το παιχνίδι της αλμοπίας που μετά από αρκετό χρονικό διάστημα οι δύο αντίπαλοι τίθενται αντιμέτωποι πάντα στα πλαίσια του πρωταθλήματος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Πέλλας. Όλα έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσει η συνάντηση. Να πούμε ότι το διαιτητικό τρίο απαρτίζεται με τον διαιτητή του αγώνα, τον κύριο Πορτοκαλίδη, επόπτες γραμμών τους κυρίους Καραγελίδη και Κουκούλη. Ξεκίνησε λοιπόν το γειτονικό ντέρμπι, το ντέρμπι της Αλμοπίας, το οποίο βέβαια ας ελπίσουμε ότι θα επιφυλάξει ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές, πάνω απ' όλα να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Προσπάθεια τώρα για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέ, συγγνώμη του Ολύμπου Αψάλου, αλλά χάθηκε το κοντρόλ της μπάλας. Οι συνθέσεις των ομάδων με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο προπονητές, τόσο ο τεχνικός της ομάδος του Ολύμπου Αψάλου, ο Δημήτρης Σαντηρίδης, παλιός ποδοσφαιριστής του Δεσσαϊκού και αψαλιώτης, έχει τις τύχες της ομάδος του Ολύμπου Αψάλου. Και τόσο από την άλλη πλευρά ο παλιός ποδοσφαιριστής του Αλμοπού Αρδέας, ο Τσαμαρδός, και αυτός προπονητής πλέον στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας του Αλμοπού Αρδέας. Να πούμε βέβαια οι συνθέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, με το νούμερο 1 κάτω από το βολκός του Ολύμπου Αψάλου, Καρυπίδης, το νούμερο 2 ο Τσίμας, το νούμερο 3 ο Κολώνης, το νούμερο 4 ο Τσολίδης ο Γιώργος, το νούμερο 5 ο Μπελατάσιος, το νούμερο 6 ο Αθανασίου, το νούμερο 7 ο Μαυρομάτης, το νούμερο 8 ο Παπαδάκης, το νούμερο 9 ο Τσολοδίδης ο Δόδρος, το νούμερο 10 ο Παχίδης και το νούμερο 11 ο Τοσουνίδης. Στον πάγκο της ομάδος του Ολύμπου Αψάλου, η Τσαρδαρίδης, Πεχλιβάνης, ο Παυλίδης, ο Σκόρδας, ο Γεωργιάδης και ο Παπακοσταντίνου. Αυτά όσον αφορά την γηπεδούχο ομάδα, με αυτό το σχήμα λοιπόν παρέταξε την ομάδα του ο τεχνικός ο Τάκης ο Τσαντηρίδης στην αντιπέρα όχθη. Στην ομάδα του Αλμοπού Αρδέας έχουμε με το νούμερο 1 τον τερματοφύλακα τον Παντελίδη, νούμερο 2 ο Ιωάννου, νούμερο 3 ο Αβραάμ, νούμερο 4 ο Μπογδάνης, νούμερο 5 ο Υψηλάντης, νούμερο 6 ο Κόγιος, νούμερο 7 ο Τριγκάκης, νούμερο 8 ο Χουλουλίδης, το νούμερο 9 ο Σέλκος, το νούμερο 10 ο Αγγελάκης, το νούμερο 11 ο Γάτσος, το 12 ο Τσολερίδης, το 13 ο Κύρκος, το 14 ο Παρζανάκης, το 15 ο Χαλκίδης. Επίσης οι υπόλοιποι παίκτες για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας, με το νούμερο 16 ο Ουρτζάνης, 17 ο Ρίζος και το νούμερο 18 ο Ιωάννου στον πάγκο της ομάδος του Αλμοπού Αρδέας. Βέβαια έχουμε διανύσει το δεύτερο προς τρίτο λεπτό της συνάντησης, 0-0, τίποτε το αξιόλογο και καμία ουσιαστική φάση στα καρέ των δύο ομάδων, αναγνωριστικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες όμως σίγουρα θέλουν την νίκη για ευνόητους λόγους. Ένα παιχνίδι που πολλοί ουδέτεροι παρατηρητές θα το θεωρούσαν ντέρμπι και τα ντέρμπι πολλές φορές ξεκινάνε με το ισόπαλο αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε ένα επιθετικό φάουλ που υπέπεσε ο ποδοσφαιριστής της ομάδος του Ολύμπου Αψάλου, είναι ο Μαυρομάτης. Όλα έτοιμα τώρα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ από την αμυντική διάταξη, από το χώρο της αμυντικής διάταξης η εκτέλεση του φάουλ. Η προσπάθεια να βγει μια επίθεση για την ομάδα του Αλμοπού, εν τη γενέση της κόβεται, ψηλά η μπάλα, αλλεπάλληλες αψιμαχίες. Για να δούμε όμως την έκβαση αυτής της φάσης που
Προς το παρόν δεν είναι ευνοϊκή για την ομάδα του Αλαμοπού Αρδέας, αφού τώρα ξεδιπλώνουν μια επιθετική προσπάθεια οι παίκτες του Ολύμπου Αψάλου. Η παλιά που πάει να βγει βγαίνει όμως εξοδετερώνει χωρίς να ανησυχήσει ο Παντελίδης. Η βαθιά παλιά για τον Τριγκάκη. Τριγκάκης, πολύ ωραία προσπαθεί ο Τριγκάκης να ξεφύγει και να, το γκολ είναι το γκολ. Ακριβώς ο νούμερο 11, ο Γάτσος, είναι αυτός που στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό της συνάντησης γράφει το 0-1 εδώ στο γήπεδο της Αψάλου. Προβάδισμα στην ομάδα του Αλμοπού Αρδέας. Στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό της συνάντησης ο Αλμοπός Αρδέας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Εκμεταλλεύτηκαν άριστα αυτή την αδράνεια της άμυνας που επέδειξε η ομάδα του Αλίμπου Αψάλου. Ίσως πήγε να παίξει και το τεχνικό offside. Έτσι το προβάδισμα για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέα. Αλμοπός Αρδέας λοιπόν εδώ στο στάδιο της Αψάλου προβάδισμα 0-1 επί του Ολύμπου Αψάλου. Βέβαια υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες για offside, για αμφιλεγόμενη φάση, αλλά η ουσία είναι ότι ο διαιτητής ο κύριος Πορτοκαλίδης κατακύρωσε τον γκολ και βέβαια το 0-1 πολύ πολύ νωρίς εδώ στην Άψαλο έχει καταγραφεί. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, καθώς βέβαια το ντέρμπι της Αλμοπίας από πολύ νωρίς εδώ στην Άψαλο έχει ανοίξει το σκορ σε αυτή τη συνάντηση που νομίζω σε μια θα λέγαμε γιορτή του ποδοσφαίρου, καθώς πάρα πολλοί φίλαθλοι παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του φάουλ. Φάουλ λοιπόν με τον Παπαδάκη που θα εκτελέσει το φάουλ, η απόκρουση από τους παίκτες του Αλμοπού. Και έχουμε τον Τσίμα, αλλά χάθηκε η μπάλα ξανά. Προσπάθεια για τους παίκτες του Ολύμπου Αψάλου. Πάει να γίνει το σούτ, αλλά έχουμε το φάουλ. Φάουλ που έγινε πάνω στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου που είναι κοντά στην μπάλα. Για να δούμε, ένας όμιλος παικτών έχει συγκεντρωθεί στο χώρο εκτέλεσης του φάουλ. Ο Μαυρομάτης θα είναι αυτός που θα εκτελέσει μάλλον. Ο Μαυρομάτης λοιπόν και ο Θόδωρος Τσουδερίδης, άλλος ένας θα λέγαμε με πολλά παιχνίδια πάνω του. Α εθνική, Β εθνική, Γ εθνική, πάρα πολλά παιχνίδια ο Θόδωρος Τσουδερίδης. Για να δούμε, εκτελείται πλασαριστά, το σούτ που γίνεται δεν ανησυχεί ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας του Αλμοπού ο Παντελίδης, ο οποίος μπλόκαρε. Το σούτ που έγινε λοιπόν δεν είχε καμία τύχη για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου που ιτάται εδώ στο στάδιο του, στο γήπεδο του, της Αψάλου με 0-1. Να η επιθετική προσπάθεια, η αντίδραση του Ολύμπου Αψάλου που κόβεται τελευταία στιγμή από τους παίκτες του Αλμοπού Αρδέας, που σίγουρα με αυτή την εξέλιξη του παιχνιδιού θα προσπαθήσουν να διαφυλάξουν τα νότα τους πίσω στην αμυντική διάταξη και με κόντρα αντεπιθέσεις να μπορέσουν να έχουν ένα ίσως δεύτερο γκολ για να μπορέσει να τους διασφαλίσει το μέχρι τώρα αποτέλεσμα. Και έχουμε την κίτρινη κάρτα. Η κίτρινη κάρτα που δείχνει ο διαιτητής ο κύριος Πορτοκαλίδης. Προσπαθούμε αυτού του αγώνα. Έγινε φάουλ πάνω στον Σέλκο, στην πολύ ωραία προσπάθεια του Σέλκου. Ο Τσολερίδης, ο Γιώργος υπέπεσε στο φάουλ και όλα αυτά καθώς έχουμε διανύσει σχεδόν το ένατο λεπτό της συνάντησης. 0-1 προβάδισμα για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας. Η εκτέλεση από τον Αβραμ, κεφαλιά που πάει να γίνει, η απόκρουση από τον δεν περνάει μπάλα για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Αν βέβαια μπορούμε να κάνουμε κάποια να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα από αυτήν τη μέχρι τώρα συνάντηση στα πρώτα 10 λεπτά, πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι κυλάει για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας μέχρι τώρα ιδιαίτερα θετικά. Ξεκίνησε πάρα πολύ γρήγορα με τον γκολ
τον γκολ που πέτυχε ο Γκάτσος το 0-1. Και βέβαια ντέρμπι είναι, η εξέλιξη σίγουρα προδικάζει ενδιαφέρουσες θα λέγαμε φάσεις και από τις δύο πλευρές, να δούμε. Η απόκρουση με κεφαλιά, ψηλό παιχνίδι, έντονες αψιμαχίες. Σου είπα να μιλάς για μένα, όχι για άλλους, εντάξει. Έχει κοδήμα με τους μαλάκες, τον Πιτρολάκη ασχολείται. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του φάουλου για την ομάδα, την υπεδούχο ομάδα των Όλυβα Ψάλου. Η απόκρουση, ξανά γέμισμα της μπάλας, προσπάθεια από πλάγια να βγει η αντεπίθεση για την ομάδα του Όλυβα Ψάλου. Η μπάλα καταλήγει πλάγια out χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Φάουλ υπέρ του Αλμαπού Αρδέας, φάουλ που κέρδισε το Σουνίδης, συγγνώμη, φάουλ που κέρδισε ο Γάτσος, ο σκόρερ της συνάντησης. Από τον Κολόνι. Ναι, ναι. Συνεργασία των παικτών του Αλμοπού που αποφέρει ένα πλάγιο out. Εκτελέσει και το πλάγιο. Η μπάλα τελικά είναι out. Λάθος, corner. Corner τελικά. Να πάρα φάρα. Σήμερα θα σκοτώσω κάποιον, δεν υπάρχει περίπτωση. Αύριο θα έχουμε κόλλημα, κυρία Κάτια, το Σάββατο. Να τον πες το χαιρετήματα τον Πετρολάκη, να μην είναι μαλακίες άλλη φορά. Δεν θα τον γαμίσω και αυτό και μερικούς άλλους. Το Λάκη, του Μπίλι. Εκτελέσει και το κόρνερ. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ο Παντελίδης. Προσπάθεια ξανά για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας. Κάθηκε στο χώρο του κέντρου της γραμμής. Η μπάλα και ξεδιπλώνεται η επίθεση. Δεν μπόρεσε ο Παχίδης. Η μπάλα είναι πλάγιο out. Τσολερίδης έχασε την μπάλα. Τσολερίδης, η μπάλα είναι πλάγια. Σαντηρίδη, στο πάκο σου αγαπητέ. Ο Αβραμ, μπάλα τελικά. Φάουλ για τον Όλυβο Αψάλου. Σαντηρίδη, τι πάκο. Φάλο για την ομάδα του Όλυβα Ψάλου. Παχίδης εκτελεί κεφαλιά. Πήγε να γίνει σύγχυση αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Μπλόκαρε ο Παντελίδης. Συνεχίζεις διακοπές στο παιχνίδι. Σφυρίχθηκε και offside, ανακόπηκε αυτή η προσπάθεια για την ομάδα, την γηπεδούχο ομάδα των Όλυβα Ψάλου που χάνει με 0-1. Προσπάθεια της γηπεδούχο ομάδος να αντιδράσει από την ψυχρολουσία από το γκολ που δέχθηκε μετά από, θα λέγαμε, ολική αδράνεια της άμυνας. Στο τέταρτο λεπτό, όταν ο Γάτσος έγραψε το 0-1. Πού είναι ο Γάτσος,
προσπάθεια που δεν καλοποφορεί για την ομάδα του Ολύμπα Ψάλου. Η μπάλα τελικά είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της ο Αβραμ στην εκτέλεση του κόρνερ για την ομάδα του Παλαιμοπού Αρδέας. Στο 15ο λεπτό εκτελέστηκε το κόρνερ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας το Ολύμπα Ψάλο Καρυπίδης. Μέχρι τώρα το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητος. Σίγουρα η ομάδα του Ολυμπού Αρδέας με τον γκολ που έχει πετύχει παίζει πολύ πιο ήρεμα. Έχει δείχνει μεγαλύτερη συνοχή από τον γηπεδούχο τον Ολυμπά Ψάλου που έχει επηρεαστεί. Υπάρχει μια νευρικότητα στις τάξεις της γηπεδούχου ομάδος. Ένα σούτ που γίνεται χωρίς καμία τύχη. Η μπάλα πέρασε out. Να πούμε βέβαια ότι η ομάδα του Αλμοπού Αρδέας που έχει αγωνιστεί στη δεύτερη και στην τρίτη εθνική κατηγορία και στην τέταρτη και τώρα δυστυχώς για το ποδόσφαιρο του νομού Πέλας αγωνίζεται στα τοπικά επίπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων νομού Πέλας, συνεργάζεται με μια μεγάλη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία της Πελοποννήσου, το Πύργο, μέσα στα πλαίσια θα λέγαμε αφέμαξης και των ταλέντων αλλά με αντιπαροχή. Υπάρχει οικονομική διευκόλυνση στην ομάδα των Ομοπού Αρδέας μέσα από την συνεργασία που τα τελευταία χρόνια έχει, θα λέγαμε, επιτύχει με την ομάδα του Πανηλιακού. Η κίτρινη κάρτα, που θα δεχθεί ο Αγγελάκης από τον διαιτητή της συνάντησης, τον κύριο Πορτοκαλίδη. Εκτελέστηκε το φάουλ. Πήγε να γίνει το σούτ, δεν μπόρεσε, ο Παπαδάκης. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας. Και μα θα αφήσετε να τον διώξετε τα πετρολάκια του Μέγα. Ε, του δώσε σουτ. Καιρός ήταν να φύγει από εκεί. Άμα δεν μαλακίσεις. Πέσω και εκείνης είναι και ο Λάκης εδώ. Ο Λάκης ο Μπίλης. Προσπάθεια με τον Θόδωρο Τσολερίδη που πήρε το πλάγιο out. Ζητάει φάουλο Τσολερίδης. Γρήγορη η εκτέλεση αυτή του πλάγιο out. Παχίδης Τσολερίδης, προσπάθεια να συνεργαστούν, κέρδισε το πλάγιο out ο Παχίδης, γρήγορα η εκτέλεση. Προσπαθεί η ομάδα του Ολύμπα Ψάλου να φέρει κάτι το θετικό, είναι ένα corner. Ένα corner για την ομάδα τώρα του Ολύμπου με τον Παχίδη. Παχίδης λοιπόν στην εκτέλεση αυτή. Κεφαλιά που πάει να γίνει μέσα στην καρδιά της άμυνας, γίνεται ένα σουτ, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Πήγε να δημιουργηθεί μια προϋπόθεση μέσα σε αυτή την, στον συνοτισμό στην μεγάλη περιοχή του Αλμοπού Αρδέας. Δεν ήρθε τίποτε το θετικό για την ομάδα του Ολύμπα Ψάλου. Προσπαθεί ο Αλμοπός Αρδέας πάντα με αντεπιθέσεις να βγει στην κόντρα, γίνεται το σουτ, επικίνδυνη φάση θα λέγαμε, σημαδιακή, το σουτ που έγινε από τον Αβραάμ, τον αρχηγό της ομάδος του Αλμοπού Αρδέας. Σίγουρα μια πάρα πολύ καλή προϋπόθεση για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας, που όπως προαναφέραμε το σκορ την ευνοεί να παίξει με διασφαλισμένα νότα πίσω στην άμυνα και βέβαια να βγαίνει με ξαφνικές αντιπιθέσεις για να μπορέσει να φέρει το δεύτερο γκολ για να διασφαλίσει την μέχρι τώρα ευνοϊκή θέση της από το προβάδισμα στο σκορ που πήρε από το 4ο λεπτό με τον Γάτσο. Καλά, το σπίτι σου, καλά, καλά,
Πέτρε, έλα να περιμένουν. Εκτελέσει και το φάουλ, η απόκρουση. Βαθιά παλιά δεν βγαίνει, μπάλανε πλάγια out για τον Όλυμπα Ψάλου. Πολύ ωραίο ο Γάτσος, όμως τελευταία στιγμή σωτήρια επενέβη ο αμυντικός του Αλμοπιού, ο Τσολερίδης, χάθηκε η μπάλα. Αλλά έχουμε τον κύριο Πορτοκαλίδη να διακόπτει το παιχνίδι, να διατάζει την επανάληψη αυτή του ελεύθερου λακτίσματος, του φάουλ. Αυτή η μπάλα είναι πέναντι, αγαπητέ, και δεν έχει μαλακίες. Το είδες κανονικά, είναι πέναντι. Είναι πέναντι κανονικό έξω από την αιστεία. Άμα είναι αράωτη, το δίνουμε πέναντι τώρα. Δεν έχετε σφυρίζει μου αλάκες, πες μου. Τα ράω τώρα, τέσσερα ράω και ένα απέναντι. Το μάθες, δεν το ξέρεις. Τέσσερα άγρια! Γρήγορα λοιπόν η προσπάθεια για τον Παπαδάκη που κόπηκε την τελευταία στιγμή σε πλάγιο out. Πλάγιο out λοιπόν για την ομάδα του Ολύμπα Ψάλου. Καλήνη! Πάει ο Πίκας, πάει ο Πίκας, σειρά σου είναι! Καρακελίδης! Πες να κάνεις τον πάγκο, ε! Προσπάθεια κεφαλιά πίσω από την ομάδα του Αλμοπού που μέχρι τώρα δεν έχει συναντήσει ιδιαίτερα εμπόδια στη διατήρηση του σκορ, λέμε, καθώς το 0-1 διατηρείται. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Τριγκάκη. Τριγκάκης θα κάνει την μπαλιά ψηλά, δεν μπόρεσε εκεί πέρα ο Γάτσος, Παχίδης Γάτσος, αλλά το Σουνίδης κόβει ο Ιωάννου, αλλά να η αντεπίθεση γρήγορα, μπαλιά που σωτήρια κόπηκε, πήγαινε ο Αβράνη, ήταν ο τόσο που την έκοψε, επικίνδυνη ήταν η μπαλιά, πήγαινε να δημιουργηθεί κάποια. Και να τώρα η αντεπίθεση, όπως λέγαμε, πολύ επικίνδυνα ο Αλμοπός Αρδέας. Στην αντεπίθεση θα γίνει σέντρα, την μπάλα out. Πολύ εύκολα φέρνει την αναστάτωση στην άμυνα του Ολύμπα Ψάλου ο Αλμοπός Αρδέας με τις αντεπιθέσεις που ξεδιπλώνει. Μοντρούλη, δεν μιλες, Πάει, σε ένα βαρέλι τώρα, το ρίξω κρεμμύδι σκόρδες, καρότο και θα το κάνω τουρσίνα. Του βάλω και ξύδι, καλό ξύδι. Πότε θα έχει, βέβαια. Θα είναι ξύδι τόπο. Έχεις φάει μπίλι τουρσία, θα το φάμε σήμερα. Ο μπίλις ένας έμεινε. Ένα, το τουρσί να το δώσουμε για λίγμα. Το βάλουμε και σε μια κολόνα εκείνα. Πριν δεν καταλαβαίνει κανένα. Δεν καταλαβαίνει. Εδώ να στάξεις ολόκληρο τον Βόλο να είναι μια χρονιά. Μόνο Βόλο. Προσπάθεια λοιπόν για την ομάδα του Ολύμπα Ψάλου. Δεν έχει καταφέρει να φέρει σε δύσκολες καταστάσεις την εστία του Αλμοπού Αρδέας. Αλμοπός Αρδέας που μέχρι στιγμής φαίνεται καλύτερα ως ομάδα. Είχε και τον γκολ στο τέταρτο λεπτό της συνάντησης. Προσπαθεί με πιο ήρεμο τρόπο να περάσει στην αντεπίθεση, δεν τα καταφέρνει αυτή τη φορά, καθώς ο Τσολερίδης έδωσε στον άλλο τον Θόδωρα, τον Τσολερίδη, η αντεπίθεση για την ομάδα του Ολύμπα Ψάλου. Να
το ωραίο κόψιμο από το νούμερο 5 τον Υψηλάντη, το πλάγιο out για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Δεν επέρασε η παλιά αυτή για τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδος. Ξανά ο Πος Αρδέας από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η προσπάθεια να βγει η παλιά που κόβεται από τον Τσολερίδη τον Γιώργο, αλλά η νέα παλιά, διπλή απόκρουση από τον Τσολερίδη, αλλά ξανά κάτω ως της μπάλας ο παίκτης του Αλμοπού Αγγελάκης, η μπάλα στον Γάτσο. Γάτσος με τον Παχίδη που μονομαχούν, κέρδισε ο Παχίδης, αλλά δεν έκανε την σωστή παλιά, αυτή κατέληξε πλάγιο out. Η νευρικότητα είναι διάχυτη στις τάξεις του Ολύμπου Αψάλου που ευνηδιάστηκε από τον γκολ. Θα λέγαμε είναι και το παιχνίδι έχει το χαρακτήρα του ντέρμπι. Σε τέτοια παιχνίδια σίγουρα αυτός που βάζει πρώτος τον γκολ έχει και καλύτερη τύχη στην εξέλιξη του παιχνιδιού λόγω και της ιδιομορφίας της συνάντησης. Καθαλό χέρι ήταν αυτό. Να, η προσπάθεια και το γκολ. Ω, φανταστική, φανταστική απόκρουση, φανταστική φάση. Όταν σχεδόν στο 25ο προς το 26ο λεπτό ο τερματοφύλακας της ομάδος του Ολύμπου Αψάλου λέει όχι, ο Καρυπίδης σε αυτήν την κεφαλιά του Σέλκου. Μία πάρα πολύ όμορφη φάση όταν η κεφαλιά του Σέλκου απέκουσε θαυμάσια ο τερματοφύλακας του Ολύμπου Αψάλου. Ο Καρυπίδης, φάση θα λέγαμε για Όσκαρ, πολύ ωραία η κεφαλιά, εξίσου εντυπωσιακή η απόκρουση από την ομάδα, από τον τερματοφύλακα, από τον πορτιέρο του Ολύμπου Αψάλου. Λέγαμε λοιπόν ότι κακά τα ψέματα, η φιλοξενούμενη ομάδα στέκεται καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα 26 λεπτά της συνάντησης. Έχει την ευχαίρεια να ξεδιπλώνει καλύτερα τις επιθετικές προσπάθειές της και τώρα νέα σύγχυση. Η άμυνα της ομάδος της Αψάλου σε καμιά περίπτωση δεν έχει την ανάλογη ψυχραιμία, είναι ο εκνευρισμός. Και η κίτρινη κάρτα, κίτρινη κάρτα λοιπόν στον τερματοφύλακα τον Καρυπίδη που διαμαρτυρήθηκε. Υπήρχε μια ψυμαχία μάλλον με τον παίκτη του Αλμοπού Αρδέας. Πολλά νεύρα από τους ποδοσφαιριστές. Με τον Γιάτσο. Γιάτσος είναι ο άλλος. Γιάτσος λοιπόν και ο Καρυπίδης. Γιάτσος για τον Αλμοπού Αρδέας και ο Καρυπίδης. Δικαιολογημένες κάρτες. Προσπαθεί ο διαιτητής της συνάντησης, ο κ. Πορτοκαλίδης, να κρατήσει το παιχνίδι σε αθλητικά επίπεδα, να μην γίνουν ιδιαίτερες παρεκτροπές και οι κίτρινες κάρτες βέβαια που δείχνει είναι δικαιολογημένες. Φάουλ για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Στο 21ο λεπτό. Παπαδάκης εκτελεί και πήγε να γίνει το μελέκι, αλλά Τσολερίδης, όχι ο Τσολερίδης, η προσπάθεια πολύ ωραία από τον Αθανασίου. Αθανασίου επιχειρεί τη σέντρα, παρεμβαίνει ο νούμερο 7 ο Τριγκάκης και παραχωρεί το κόρνερ. Να λοιπόν η αντίδραση του Όλυμπου Αψάλου στην προσπάθεια να ανατρέψει την εις βάρος της διαμορφωθήσα κατάσταση από το 4ο λεπτό. Παχίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή διώχνει και θεωρεί την ενέργεια του Παχίδη ως επιθετικό φάουλ ο διαιτητής ο κ. Πορτοκαλίδης. Bravo, bravo. 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 Bravo.
Μπιστά, ο Πετρουλάκης τη Δευτέρα έχει να ακούσει τα μαντάτα. Το δικαστήριο δεν βγήκε απόφαση. Προσπάθεια για την ομάδα του Αλμοπού, η Μπαραπλαγιαό. Κολόνης. Κολόνης, χαρά. Ο Κολόνης εκτελεί το πλαγιαό για την ομάδα του Σαψάλου που στα τελευταία τρία λεπτά ασκεί την εδαφική υπεροχή. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, να, η ευκαιρία έκανε κάτι παραπάνω από όσο θα έπρεπε ο επιθετικός αυτός του Ολύμπου Αψάλου. Προσπάθεια για την ομάδα του Αλμοπού με τον Αβραάμ, ο αρχηγός, ο Αβραάμ Πανταχού παρών. Έλα. Ξανά τώρα η προσπάθεια των παιχνών των Αλμοπού που δεν καρποφόρησε. Ο Τσολερίδης προσπαθεί να βρει με μια μπάλια αν επιτυχεί την επίθεση της ομάδος του. Αλλά επάλληλα λάθη. Η μπάλα θα καταλήξει στον Καρυπίδη που εύκολα χωρίς κανένα πρόβλημα μπλοκάρει. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο ημίωρο της συνάντησης. Το 0-1 παραμένει εδώ στο στάδιο της Αψάλου, στο γήπεδο της Αψάλου. Καθώς οι δύο ομάδες του διευρυμένου Δήμου Αρδέας, ο Όλυμπος Αψάλου και ο Αλμοπός Αρδέας, συγκρούονται στο ντέρμπι της Αλμοπίας. Μέχρι τώρα έχει την ομάδα του Αλμοπού να προηγείται με 0-1. Να, η προσπάθεια, η πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κόγιο. Χάθηκε όμως η προϋπόθεση ευκαιρίας για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Τσολερίδης αφήνει πίσω για τον Καρυπίδη. Έδειξε! Έληξε! Μοίρα στην μπάλα. Μαλάκα! Μαλάκα! Παίκτης στο Ολύμπα Ψάλου στην αντεπίθεση. Προσπάθεια που χάνεται. Επιπόλαιες κινήσεις από τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδος που δεν έχουν καταφέρει πέρα από δύο προϋποθέσεις να εκπορθήσουν την αιστεία του Παντελίδη, του τερματοφύλακα του Αλμοπού Αρδέας. Ο Αλμοπός Αρδέας που είχε μια φανταστική ευκαιρία αλλά και εξίσου εντυπωσιακή απόκρουση από τον Καρυπίδη. Πάρα πολλές κίτρινες κάρτες από τον διαιτητή, τον κύριο Πορτοκαλίδη, και τους παίκτες των δύο ομάδων. Στον Αθανασίου για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου και στον Κόλιο. Φάουλ, το φάουλ για τον Ολύμπου Αψάλου. Προσπάθεια τώρα για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου που κόβεται από τον Μπογδάνη. Η μπάλα είναι πλάγιο out.
Και νέα κάρτα σε ποδοσφαιριστή του Ολύμπου Αψάλου, τον Τριγκά, συγγνώμη, στον Μαυρομάτι. Πάρα πολλές κάρτες. Αμέτρητες. Δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε. Τι κάνει καμιά μαλακή, πώς το λέω. Καλώς το διέχεις. Κάπου το ξεφτέλνεις. Κάπου έκανε αρχίσει και χάρη τον έλεγχο. Δεν σημαίνει να βλέπουν άλλο πρόσωπο. Και δεν βρίσκεις παίξεις. Να φωνάξω ρε. Εκτελείται το φάουλο από τον Παχίδη. Συνοστισμός στα καρέ. Η μπάλα είναι out. Κόρνερ. Κόρνερ με την υπόδειξη του επόπτη. Δεν το είδε ο διαιτητής. Φυσικά ο επόπτης που ελέγχει εκεί καλύτερα την κατάσταση. Δίνει το κόρνερ με τον Χουλουλίδη. Κατά... δεν ήταν κόρνερ, ο υπόπτης. Ο Χουλουλίδης λοιπόν εκτελεί βεβαιασμένα. Όπως αποκρούν οι αμυνόμενοι. Κολώνεις με τον Σέντο, με τον Χάτσο. Κολώνεις με τον Χάτσο. Άλλα 8 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 1-0 προηγείται η ομάδα του Αλμοπού Αρδέας εδώ στην Άψαλο. Ένα παιχνίδι που έχει πάρα πολλά νεύρα, κύρια για τη γηπεδούχο ομάδα που ητάται από το 4ο λεπτό με 0-1. Διατείνονται οι φύλαθοι και οπαδοί της γηπεδούχο ομάδος ότι ο διαιτητής της συνάντησης εξαντλεί όλη την αυστηρότητά του με την συνεχή επίδειξη κίτρινων καρτών για να κρατήσει σίγουρα το παιχνίδι. Να ο Τσολερίδης, με την εμπειρία του άφησε για τον Παχίδη. Προσπαθούν να συνεργαστούν και με τον Παχίδη και με τον Θόδωρα του Τσολερίδη στην μεγάλη περιοχή. Κόβεται σε κόρνερ ο Θόδωρας ο Τσολερίδης, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής που έχει καταξιωθεί τόσο από το πέρασμά του με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην αθλητική κατηγορία, τον Εδεσαϊκό και πάντα τις γνωστές διακρίσεις του σε αεραστεχνικές κατηγορίες. Ο Παχίδης εκτέλεσε αυτό το κόρνερ. Σταθερός ο goalkeeper της ομάδας του Αλμοπού Αρδέας. Ο Παντελίδης δεν αφήνει να εκδηλωθεί κίνδυνος μπροστά στην αιστεία του. Λάθος εκεί που πήγε να γίνει από τον τερματοφύλακα της ομάδας της Αψάλου. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Αλαμοπού. Ο Αβραάμ, η μπάλα είναι πλάγι out για τον Όλυμπο Αψάλου. Βλάκα, Τσολερίδης. Τσολερίδης πάντα. Θα κάνει μια μπαλιά για απόκρουση. Ηρακλής με 2-5. Πουλουλίδης. Αγγελάκης. Αβραάμ, προσπάθεια και συνεργασία των παικτών του Αλμοπού Αρδέας. Παχίδης. Όχι, δεν ήταν ο Παχίδης. Έδειξε ο Κολώνης. Παχίδης. Η μπάλα πίσω χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τα ξέρει όλα. Προσπάθεια λοιπόν για την ομάδα του Αλμαπού Αρδέας. Τριγκάκης, πάντα Τριγκάκης. Προσωπική προσπάθεια. Να η ευκαιρία. Είναι ο Χουλουλίδης. Χουλουλίδης θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα θα περάσει out. Σαντιρίδη, κάτσε κάτω.
Θέλεις και το ελεύθερο. Κεφαλιά από τον Σολερίδη στον Τσίμα. Τσίμας τώρα από δεξιά η προσπάθεια να βγει η επίδεση. Αλλά επάλληλα τα σφάλματα της άμυνας του Ολύμπου Αψάλου. Να η αντιπίδεση, επιχειρείται η σέντρα. Ο Γάτσος η κεφαλιά, η μπάλα είναι out. Θα λέγαμε καθόλου ψύχρεμη άμυνα του Ολύμπου Αψάλου. Σε απανωτά λάθη, ο κύριος Σαντηρίδης στην ανάπαυλο του παιχνιδιού πρέπει να αναζητήσει τις κατάλληλες λύσεις να μπορέσει να δώσει την ανάλογη ομοιογένεια και στο τρόπο σκέψης της άμυνας της Γηπεδούχου ομάδος, αλλά και στην αντίδρασή της στις κόντρα επιθέσεις των παικτών του Αλμπού Αρδέας, που βέβαια οι περισσότερες προέρχονται από σοβαρά σφάλματα της άμυνας. Είπαμε, το γκολ στο 4 λεπτό για την ομάδα του Αλμπού Αρδέας έχει φέρει έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό για την γηπεδούχο ομάδα και βέβαια ένα αναφισβήτητο δεδομένο είναι ότι για το πρώτο ημίχρονο, καθώς απομένουν με το χρονόμετρό μας 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, βέβαια θα κρατήσει και κάποιες καθυστερήσεις ο διαιτής συνάντησης ο κύριος Πορτοκαλίδης. Το 0-1 διατηρείται και το φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Ολύμπου Αψάλου με τον Θόδωρα του Τσολερίδη. Έριξε με μαλάκα! Πέρασε η ώρα! Εκτελέστηκε το φάουλ. Η κεφαλιά, κανένα αποτέλεσμα. Είχε τη στενή επιτήρηση εκεί της άμυνας. Να λοιπόν προσπάθεια με τον το Σουνίδη. Να η ευκαιρία. Ευκαιρία για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Τελευταία στιγμή πρώτου Αθανασίου. Συνέχεια με τον Παχίδη το σούτ στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Αλμπού Αρδέας του Παντελίδη. Ήταν θα λέγαμε σοβαρή προϋπόθεση αυτή για να ισοφαρίσει η ομάδα της Αψάλου. Τσολερίδης αφετηρία κάθε επιθετικής προσπάθειας. Η εμπειρία του Τσολερίδη του Θόδωρα που προσπαθεί με τις ενέργειές του να αναστατώσει την άμυνα του Αλμπού Αρδέας που βρίσκεται σε αυτή τη στιγμή σε δύσκολη φάση. Να όπως διώχνουν το τελευταίο δίλεπτο. Η πίεση που ασκεί η ομάδα της Αψάλου ιδιαίτερα επικίνδυνη, αλλά τελευταία δίνει τη λύτρωση με αυτό το μπλοκάρισμα Παντελίδης για να δοθεί ένα τέλος, θα λέγαμε, στην πολιορκία της άμυνας του Αλμπού Αρδέας. Ο Αλμπούς Αρδέας που προηγείται με 0-1. Και γρήγορα οι παίκτες του Ολύμπου Αψάλου. Να η ευνοϊκή ευκαιρία. Η ευκαιρία από τον Μαυρομάτη. Σε καλή θέση ο Μαυρομάτης έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της ομάδος της Αρδέας. Να παίρνετε με τον άλλο. Άμα διώξουμε τους άλλους που όσο τραγούσε. Προσπάθεια τώρα για την ομάδα του Αλμοπού, διώχνουν όπως ο Κολώνης. Ξανά τώρα με τον Τριγκάκης, πίσω όμως άνετα ο Τσολερίδης στον τερματοφύλακα της Αλμοπού Αρδέας, της Αψάλου. Βαθιά παλιά. Τσολερίδης με τον σκόρερ, τον Γάτσο. Κολώνης. Κολώνης δεν πέρασε για τον Τσολερίδη μπάλα. Κόγιος έχασε την μπάλα αλλά το φάουλ. Φάουλ στον Αθανασίου. Φάουλ που κατελόγησε ο διαιτής ο κύριος Πορτοκαλίδης. Στον κόλιο. Ο διαιτητής είναι καθήκη. Κουσταριό μεγάλο. Ωραία.
αυτούς. Σε τσαντίρ με τώρα, ο άλλος τον βρίζει σπίτι, πού να βρει σπίτι. Πάμε σκάνε, ο βρίζει. Εκτελέσει και το πλάγιο και έχουμε επιθετικό φάουλ. Με το χρονόμετρό μας έχει παρέλθει η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-1 διατηρείται. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Πίσω μπάλα στην άμυνα στον Ιωάννου, ο Ιωάννου γεμίζει, η μπάλα για τον Σέλκο, χάθηκε η μπάλα, να η προσπάθεια τώρα, μπαλιά για τον Γάτσο, Γάτσος επικίνδυνα αλλά κόπηκε πολύ όμορφα από τον Τσολερίδη και είναι η λήξη του πρώτου ημιχρόνου 0-1 για την ομάδα του ο Αλμοπού Αρδέας με τον γκολ στο 4 λεπτό του Γάτσου. Το 0-1 λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. Θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει. Το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου μεταξύ του Ολύμπου Αψάλου και του Αλμοπού Αρδέας έχει φέρει μέχρι τώρα προβάδισμα για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας με 0-1 με τον γκολ πολύ πολύ νωρίς από το 4ο λεπτό για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας με τον Γάτσο. Ένα πρώτο ημίχρονο που θα λέγαμε η ομάδα του Αλμοπού Αρδέας στάθηκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν για την ομάδα της Αψάλου, της Λιπεδούχου ομάδα της Αψάλου που θα προσπαθήσει να αντιδράσει και αυτή τη στιγμή είναι η προσπάθεια που ανακόπτεται, ανακόπτεται ως offside. Προσπάθεια για τους παίκτες του Αλμοπού Αρδέας. Κουλουλίδης για τον Γάτσο, προσπάθεια και συνεργασία των παικτών του Αλμοπού Αρδέας δεν έφερε αποτέλεσμα καθώς το πλάγιο είναι για τον Όλυμπο Αψάλου. Μπαλιά που γίνεται δεν περνάει. Τσολερίδης συνεργασία των παικτών της Γηπεδούχου, αλλά η μπάλα είναι πλάγιο out. Πλάγιο out για τον Όλυμπο Αψάλου. Το ελεύθερο από τον Καρυπίδη, από την άλλη πλευρά, ο Τσίμας, μπάλα, πλάγι out. Πλάγι out γρήγορα γρήγορα παίκτης του Ολύμπα Ψάλου, με τον Παχίδη τώρα, Παχίδης η βαθιά σέντρα, η απόκρουση από τον Ιωάννου. Όπως ο Τσολερίδης, έδιωξε ξανά. Προσπάθεια να βγει αντεπίθεση με τον παίκτη της ομάδος Ευχαριστώ. Άρα δεν χρειάζεται, πάρε το καλαμάτι. Στα ανοίξω. Όχι ρε. Σπάσε ένα κομμάτι τώρα Τάσο. Σπάσε το στη θέση. Οκ, έτσι αλλιώς το. Μπίλης έβγε.
Και έχουμε διακοπή στη φάση. Αλίτη πορτοκαλί. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας, γρήγορα. Σολερίδης έδιωξε. Το σούτ που γίνεται πάρα πολλά μέτρα out. Παγκάλια πίπα, παγκάλια! Η αντεπίθεση και έχουμε το φάουλ. Φάουλ για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου στην προσπάθειά της να ισοφερίσει το παιχνίδι. Ο Μαυρομάτης λοιπόν για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Άφησε για τον Παχίδη να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Παχίδης εκτελεί, εισήγηση στα καρέ, αλλά βέβαια η κεφαλιά που έγινε ανεμική μπλοκάρει ο Παντελίδης για την ομάδα του Αλμοκού Αρδέας, ο τερματοφύλακας που βέβαια είναι σταθερός κάτω από τα goal post. Φάουλ λοιπόν για τον Όλυμπο Αψάλου. Είναι φοβερός θεατάει, όσοι λόγω θα πάει μπροστά. Μπορεί να αφηρήσει τώρα ένα κοντρικό. Μπορεί να αφηρήσει. Όχι, πάει και ένα κοντρικό. Έμπαρε, έμπαρε. Μέσα στη μεγάλη περιοχή η ευκαιρία για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου από Μηχανής Θεός έσωσε για την άμυνα του Αλμοπού Αρδέας. Η μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση λοιπόν. Επί της γραμμής η μπάλα απομακρύθηκε και να που η ομάδα Παχίδης κάθηκε η μπάλα. Έλα, έλα, όλα τα κουσταριό. Πάντως το ξανά η προσπάθεια με τον Μπελατάσιο που έδιωξε κεφαλιές για την ομάδα του Αλμοπού. Τώρα η αντεπίθεση. Γρήγορα λοιπόν η παίκτες του Αλμοπού Αρδέας. Προσπάθεια με τον Τσολερίδη τώρα για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας. Η σέντρα που γίνεται διώχνει ο Μπελετάσιος σε πλάγιο άου. Άγκαρε! Προσπάθεια για τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδος του Αλμοπού Αρδέας που προηγείται με 0-1. Καθώς βέβαια έχουμε συμπληρώσει το 52ο λεπτό της συνάντησης. Τσολερίδης έδιωξε. Παχίδης ολοκληρώνει με γέμισμα, διώχνει ο Ιωάννου. Η μπάλα πλάγιο out. Γρήγορα με τον Θόδωρα το Τσολερίδη εκτέλεση. Μπογδάνης. Τσολερίδης, κυκλοφορία της μπάλας ξανά στον Τσολερίδη. Η μπάλα τελικά δεν θα περάσει out. Τι είπαν οι Πανελλήνιοι, στα τσέους ίδιους γαμπνέγες παίρνουν. Πάγανε πάνε, ναι, ο Γιαννόπουλος μάγες ήταν εκεί. Αλλά θέλω σου που πάγανε πάνε. Πώς βάζε τώρα, εις με εδώ είναι, δεν τους αφήνει. Πώς τώρα, Γιάννη. Το κολοπέδι είναι. Έλα, εγώ, έλα, εγώ, έλα. Έχει ένα μαλακή. Είναι και μια σήκο στην ελέγχη. Δεν μπορεί να το πει.
Το ντέρμπι λοιπόν της Αλμοπίας μεταξύ των ομάδων Αλμοπού Αρδέας και Ολύμπου Αψάλου φέρνει τον φιλοξενούμενο Αλμοπού Αρδέας να έχει το προβάδισμα με 0-1 με τον γκολ από το 4ο λεπτό της συνάντησης του Γάτσου. Ο Γάτσος ήταν αυτός που σημείωσε το 0-1 και από εκεί πέρα οι προσπάθειες της γηπεδούχου ομάδος του Ολύμπου Αψάλου. Να μπορέσει να φέρει την ισοφάρηση, την ανατροπή στο σκορ. Είναι τώρα πολύ ωραία προσπάθεια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε η μπάλα για τον Μαυρομάτι που καθυστερεί. Ο Παχίδης, το σούτ του Παχίδη, φανταστική απόκρουση. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν το πλασέ σούτ του Παχίδη ακριβώς στο 55ο λεπτό και η εξίσου εντυπωσιακή απόκρουση από τον Παντελίδη. Η δεύτερη ευκαιρία λοιπόν για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου που θα μπορούσε εδώ να ισοφαρίσει, αλλά τα αντανακλαστικά του τερματοφύλακα λειτουργήσαν θετικά για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας. Ήταν σχεδόν η ίδια απόκρουση με αυτή που πραγματοποίησε ο Καρυπίδης για την Άψαλο τότε στο σουτ του Σέλκου. Πίεσε! Ωραία! Προσπάθεια για τους παίκτες του Ολύμπου Αψάλου που μπήκαν πάρα πολύ δυναμικά για το δεύτερο ημίχρονο. Η απόκρουση ξανά τώρα με τον Παχίδη που έκανε το λάθος. Έγινε το λάθος! Το λάθος και η μεγάλη ευκαιρία για τον Αλμοπού Αρδέας. Και είναι το γκολ. Το 0-2 λοιπόν εδώ στο στάδιο της Αψάλου. Θα λέγαμε πανηγυρίζει έντονα ο ποδοσφαιριστής του Αλμοπού Αρδέας, ο σκόρερ της συνάντησης. Το δεύτερο γκολ που επιτυχάνει ο Γάτσος, η ψυχρολουσία, ολέθριο το σφάλμα για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου και βέβαια το 0-2. Όπως φαίνεται εδώ στο ντέρμπι της Αλμοπίας, ο Αλμοπός Αρδέας... Τα σφάλματα της άμυνας λοιπόν των παικτών του Αλίμπου Αψάλου δυστυχώς φέρνουν την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας να έχει το πάνω χέρι στο παιχνίδι μετά το προβάδισμα στο σκόρ το 0-2 και νέο λάθος πάλι. Στο 58 λεπτό το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας. Προσπάθεια ξανά για τον Αλμοπό. Η κάρτα λοιπόν που θα δεχτεί ο Παπαδάκης. Επεισόδια πάνε να γίνουν μέσα στο παιχνίδι. Επεισόδια λοιπόν με την κάρτα. Δύο κίτρινες είχε. Δεν ξέρω τώρα. Πήγε να δείξει κόκκινη κάρτα, δεν ξέρουμε. Διακοπή στο παιχνίδι. Απευθείας κόκκινη. Απευθείας κόκκινη ο κύριος Πορτοκαλίδης πήγε να δείξει. Βέβαια μια φάση η οποία δεν δηλώνει κόκκινη και δεν ήταν τόσο πολύ εγκληματική. Στο 12 η αρχαία πρόοδο της εγκληματίας μας.
Όταν κάνει δύο μηδένιο μάδο, μπορεί να το πω ότι είναι. Καλά, ο διαιτητής πολύ βλάκας. Πολύ βλάκας είναι τώρα, δεν δείχνει απευθείας. Δεν το χτύπησε, τον έριξε τραβάτο. Έλα, πάρε και έλα! Πίσω μια κεφαλιά! Κίτρινη κάρτα και στο Τσολερίδη. Τι έδειξε τελικά, ρε παιδί μου. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι μετά την αποβολή του Παπαδάκη στο 51ο λεπτό της συνάντησης με 10 παίκτες ο Όλυμπος Αψάλου. Είναι αναγκασμένο να συνεχίσει το παιχνίδι και κάτω από το εισβάρος σκορ το 0-2. Και νέα διακοπή στη συνάντηση αυτή. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδος, διαμαρτυρίες για την αποβολή. Πάει να μιλήσει στους γαλαντάς, ξύλο βάλει και τώρα. Μπάλα πλάγιο out. Παχίδης. Ποδοσφαιριστές τώρα τον Ολύμπα Αυξάλου προσπαθούν να βγουν στην αντεπίδεση, καθώς έχουν το μειονέκτημα ότι αγωνίζονται με 10 παίκτες. Παχίδης, να η ευκαιρία για τον γκολ. Καθυστερεί χαρακτηριστικά ο Μαυρομάτης. Καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Και νέα κίτρινη κάρτα. Πάρα πολλές κάρτες, αποβολή είχαμε από το παιχνίδι στον Παπαδάκη. Θα λέγαμε νευρικό παιχνίδι που επισήγει και την ποινή των καρτών. Εκτελέσει και το ελεύθερο. Φούρμα. Και να η σέντρα που γίνεται για την ομάδα του Ολμοπού Αρδέας, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ολύμπα Ψάλο Καρυπίδης. Ο Ολμοπός Αρδέας λοιπόν έχει το πάνω χέρι τώρα στο παιχνίδι. Εκτελείται το φάουλ, μπλοκάρει και κερδίζει και φάουλ ο τερματοφύλακας του Ολύμπου, ο Καρυπίδης. Ο Ολυμπιακός 1-0 χάνει. Με 10 παίκτες λοιπόν η αθλητική υπεροπλία στον Ολμοπό Αρδέας. Η βαθιά παλιά, να η ευκαιρία, το γκολ. Η μείωση του σκορ, η μείωση του σκορ για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Να λοιπόν που πανηγυρίζουν ευκαιρία να πανηγυρίσουν οι παίκτες, οι φίλαθλοι του Ολύμπου Αψάλου με το σκορ να μειώνεται σε 2-1. Το γκολ λοιπόν από τον Μαυρομάτη, 1-2 λοιπόν η μείωση του σκορ. Ακριβώς κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε συμπληρώσει με το χρονόμετρό μας 60 λεπτά από 62 λεπτά από την συνάντηση αυτή, το 1-2 ο Μαυρομάτης ο σκόρερ για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου.
Στο 65 λοιπόν ήταν η μείωση του σκορ για την ομάδα του Ολύμπα Ψάλου. Δώσε πίσω, πίσω, πίσω. Ενδιαφέρον λοιπόν στη συνάντηση αυτή, καθώς τα πάντα τώρα είναι ρευστά, παλεύει για την ανατροπή του σκορ μετά τη μείωση βέβαια η ομάδα. Ξανά η προσπάθεια των παικτών του Ολύμπα Ψάλου γίνεται σέντρα. Οι παίκτες του Αλμοπού όπως διώχνουν. Ενδιαφέρον και η τροπή παίρνει άλλη τροπή το παιχνίδι. Αν και βέβαια με 10 παίκτες αγωνίζεται η ομάδα του Ολύμπα Ψάλου, θα καταφέρει να δούμε αν μπορέσει να ισοπαρίσει. Σίγουρα στα 24 λεπτά που απομένουν. 24 λοιπόν λεπτά το παιχνίδι αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σουτ που γίνεται, η μπάλα μπλοκάρει εύκολα ο Καρυπίδης. Ίσας, γι' αυτό τον έδειξα το βουλινό και ανέλαβε εγώ στον πάγκο να τρελαθούν όλοι οι φίλανδοι. Παουξίδες, τρελακομία. Αφαίρεις και τον πάγκεβες. Και ο πάγκεβες, δεν το κάνω τον πάγκεβες. Κολόγρια, θα πάρουμε. Όπως ο Μπογδάνης έδειξε για τον Ανοπό Αρδέας, πιέζει ο γηπεδούχος η ομάδα του Ολύμπου. 203. Τσολερίδης, ηγέτης σε αυτή την προσπάθεια του Ολύμπου να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Η εμπειρία του είναι δεδομένη. Άντε ρε Μαυρομάτι! Νέρος! Ρε εσύ! Κάτσε κάποιο λίγο πιο πάνω. Ένα λίγο. Ουσάι! Δώσε, δώσε! Μαυρομάτης Παχίδης. Δεν πέρασε παλιά του. Τσολερίδης. Ρε το μυστικό αυτό ήταν να βγάλουμε ένα. Το καλά παίζουμε. Πάλα ρε μαλάκα! Ρε Μπίλι, Μπίλι. Ρε φίλε. Φιλοξενούμενος στον Αμπού Αρδέας που προηγείται με 2-1. Χάθηκε η παλιά, έχει πάρει τα πάνω του μετά τη μείωση του σκόρ, η ομάδα του Ολύμπα Ψάλου που προσπαθεί με τον Θόδωρα του Τσολερίδη στην ατομική προσπάθεια. Πανταχού παρόν ο Θόδωρας του Τσολερίδη, αλλά χάθηκε η μπάλα. Ξανά, αν και η ομάδα του Ολύμπα Ψάλου αγωνίζεται με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Παπαδάκη, προσπαθεί. Αλλά το 1-2 διατηρείται υπέρ του Αλμοπού Αρδέας. Σαντιρίδη, τον πάγκο! Έπαρε! Μην τον αφήσεις. Παχίδης. Η μπάλα να περάσει από το ζώο. Μπάλα πλάγι out. Έλα. Ναι, ρε πορτοκαλίδι, αυτά σε μάρα. Το φάουλ για τον Αρμοπού Αρδέας
με τον Αβραάμ. Αβραάμ θα εκτέλεσε το φάουλ, η απόκρουση. Γρήγορα στην αντιπίθεση για τον Όλυμπα Ψάλου. Ξεδιπλώνεται αυτή η επιθετική προσπάθεια. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη να βρει. Να, το γκολ! Και είναι το... Και τελικά, τι λέει ο διαιτητής, παίζεται λέει ο διαιτητής. Παίζεται η μεγάλη ευκαιρία για τον Όλυμπα Ψάλου, για το 2-2. Μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές και είναι, για να δούμε το γκολ, το 1-3. Εκεί που χάθηκε για την ομάδα του Όλυμπα Ψάλου το γκολ, να, το 1-3. Το 1-3 λοιπόν για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας. Προσπαθούμε να διακρίνουμε εδώ μέσα σε ένα όμιλο φιλάθλων τον σκόρερ του Αλμοπού Αρδέας, ο Τσολερίδης τελικά, για την ομάδα του Αλμοπού. Το 1-3. Μεγάλη ομορφιά λοιπόν στο ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου βέβαια από μια. Δεν ήρθε η σοφάριση και ήρθε το 1-3 για τον Αλμοπού Αρδέας. Επεισόδια έχουμε εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Κόκκινη κάρτα στον Τσολερίδη. Διακοπή στο παιχνίδι. Η Αρδέα ξεφτελίστηκε! Ξεφτύλα η Τσιγκάνη! Αυτή την ομάδα που θα πάνε καριά, δεν είναι. Κάντε κι άλλα κόρ, θέαμα! Τράβα, τράβα, εκεί το όλο. Πέρασε τη γραμμή, τίποτε η μάλα, πά. Όχι, δεν πέρασε. Δεν έγινε κόλλα. Διακοπή στο παιχνίδι. Έλα, βγάλ' τους όλους και τελείωσε. Μπάλα εκτός παιδιάς, out. Με 9 παίκτες τώρα ο Ολυμπιός Αψάλου. Πέντε ή πεντέμιση. Προσπάθεια για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας τώρα, αλλεπάλληλες αψιμαχίες. 1-3 λοιπόν το προβάδισμα στο σκορ για τους φιλοξενούμενους. Η αντεπίθεση, πολύ πιο εύκολο το έργο τώρα των παικτών του Αλμοπού Αρδέας που χάνουν τη μεγάλη ευκαιρία σε κενή εστία για το 1-4. Η μπάλα out. Το παιχνίδι στο δεύτερο μήχρονο ιδιαίτερα δραματικό. Ο Όλυμπος Αψάλου έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Μεγάλη ευκαιρία, αλλά από την άλλη πλευρά στην αντεπίθεση ο Αλμοπός Αρδέας κατάφερε και έκανε το 1-3. Και τώρα βέβαια πάρα πολύ δύσκολα να ανατραπεί η κατάσταση, καθότι η ομάδα του Αλμοπού Αρδέας, του Ολύμπου Αψάλου, αγωνίζεται με 9 παίκτες. Είναι ξανά η προσπάθεια που μπλοκάρει ο θερματοφύλακας ο Παντελίδης του Αλμοπού Αρδέας χωρίς κανένα κίνδυνο. Ο πρόσκυρο, έχω πρόσκυρο! Ο πρίτσι μόνο για πουστάκια είναι! Έλα, πού είναι, πάρε! Thank you.
Το μεγάλο λοιπόν ντέρμπι της Αλμοπίας φέρνει το προβάδισμα στην ομάδα του Αλμοπού Αρδεάς με 1-3. Ύστερα από ένα παιχνίδι με πάρα πολλά νεύρα, δύο αποβολές, με δύο κίτρινες ο Τσολερίδης, όπως επίσης και ο Παπαδάκης απευθείας κόκκινη για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Και από την άλλη πλευρά ο Αλμοπός Αρδέας με τα δύο τέρματα στο, συγγνώμη, με τα τρία τέρματα στο 4ο λεπτό με τον Γάτσο, επίσης πάλι στο 58ο με τον Γάτσο και στο 73ο λεπτό με τον Τσολερίδη, προηγείται με 3-1 το γκολ για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας, ο Μαυρομάτης. Μαυρομάτης, πάντα Μαυρομάτης. Μπαλιά για Παχίδη, χάθηκε. Προσπιθέσει το Αλμαπού στην αντεπίθεση. Μπαλιά για τον Ιωάννου, η μπάλα πλάγια out. Γρήγορα οι παίκτες στο Λίβα Ψάλου προσπαθούν να περάσουν μια αντεπίθεση. Τα ψυχικά αποθέματα για την κυπεδούχο ομάδα σίγουρα δεν είναι τα ανάλογα. Το σκορ είναι 1-3. Θα έχουμε βέβαια και καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Όσον αφορά βέβαια την κανονική τα λεπτά που απομένουν για την κανονική λήξη του παιχνιδιού, για τη λήξη του παιχνιδιού. Οχτώ λεπτά απομένουνε, αλλά ο διαιτητής ο κύριος Πορτοκαλίδης σίγουρα θα κρατήσει κάποιες καθυστερήσεις. Πόσο θέλαμε, 8 λεπτά λοιπόν χωρίς τις καθυστερήσεις που θα κρατήσει ο διαιτητής. Ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από πάρα πολλά νεύρα, αλλά και από το δεύτερο ημίχρονο που χρωματίστηκε με τις δύο αποβολές για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Έφτασε ο Ολύμπος Αψάλου, αν και αγωνιζόταν με 10 παίκτες στην ισοφάριση, αλλά αμέσως μετά στη κόντρα επίθεση σημείωσε το 1-3 η ομάδα του Ολυμπού. Και τώρα βέβαια το παιχνίδι δεν έχει το ανάλογο ενδιαφέρον, καθώς το 1-3 είναι ένα αποτέλεσμα που δίνει περισσότερη σιγουριά στην ομάδα του Αλμοπού Αρδέας. Στην ομάδα του Αλμοπού Αρδέας που κατά πάσα πιθανότητα με τα μέχρι τώρα χρονικά δεδομένα, με την νίκη της αυτή θα πάρει κεφάλι στη βαθμολογία. Στη βαθμολογία στον πρώτο όμιλο της Ένωσης Ποδεσφαιρικών Σωματείων Νόμου Πέλλας. Αλμοπός Αρδέας και Όλυμπος Αψάλου ήταν συγκάτοικοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της πρώτης κατηγορίας. Πρώτης κατηγορίας Ένωσης Ποδεσφαιρικών Σωματείων Νόμου Πέλλας. Και έχουμε εδώ τον κύριο Πορτοκαλίδη να προσπαθεί να αποβάλει από το μπάγκο των γηπεδούχων, να κάνει παρατηρήσεις, επεισοδιακό παιχνίδι. Δεν έγινε η μεγάλη φάση που μπορεί να πει ότι δεν έδωσε πέναλτι, αλλά Τσολερίδης επιχειρεί τη σέντρα, η κεφαλιά που γίνεται τελικά, να, ο τερματοφύλακας του Αλμοπού Αρδέας, αυτό το σούτ του Μαυρομάτη λέει όχι για το 3-2. Η μεγάλη φάση διακόπτει το παιχνίδι
Μάλλον ήταν το σούτ του Μαυρομάτι αυτό. Τραυματισμένο στον αγωνιστικό χώρο, τερματοφύλακας της ομάδος του Άλμου Πού Αρδέας, ο Παντελίδης. Το σούτ, το πολύ καλό σούτ του Μαυρομάτι, δεν βρήκε την μπάλα στα δίκτυα, αλλά το σώμα του τερματοφύλακα της ομάδος του Άλμου Πού Αρδέας, του Παντελίδη. Έτσι αποφεύκτη η μείωση του σκορ σε 3-2. Μες στην έδρα μας δεν θέλουμε να δείξουμε σε αυτά. Στη Βίτα πήγαν για αυτούς. Σε φίλα! Το φάουλ για την ομάδα τώρα του Ολύμπα Ψάλου. Προσπάθησε να κρατήσει το παιχνίδι, αλλά βέβαια πάρα πολλά νεύρα. Πάρα πολλές καθυστερήσεις. Παχίδης. Η μπάλα είναι πλάγια. Προσπαθεί να πιέσει ο Όλυμπος Αψάλου. Χάνει με 3-1. Όπως διώχνουν οι παίκτες του Άλμου Πού Αρδέας. Να, ο Μαυρομάτης. Ο Μαυρομάτης, ατομική προσπάθεια. Έξω ήταν αυτό. Έσαι ο ύψος, εντάξει. Η μπάλα φάουλ. Ναι. Κόκκινη κάρτα λοιπόν, και έτσι έχουμε την τρίτη αποβολή στο παιχνίδι. Ξέρω εγώ, ήταν άλλη 10 πίσω στον Περζιζίνη. Για την ομάδα λοιπόν του Άλμου Πού Αρδέας ο Αγγελάκης. Τρεις αποβολές, πάρα πολλές κίτρινες κάρτες σε αυτό το ντέρμπι της Αλμοπίας. Και τώρα είναι ο Παχίδης στην εκτέλεση σχεδόν στη λήξη του παιχνιδιού. Παχίδης θα εκτελέσει μπάλα στα σώματα αμυνωμένων. Το σούτ, η μπάλα out. Κόρνερ τελικά, κόρνερ, το κόρνερ λοιπόν στην εκτέλεση για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου, αποκρούει ο Παντελίδης. Παπαδάκης Τσολερίδης για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου και ο Αγγελάκης είδαν το δρόμο προς τα αποδυτήρια, αποβλήθηκαν. Ένα ντέρμπι που είχε τα σχετικά επεισόδια. Διαμαρτυρίες. Κανονικά λοιπόν με το χρονόμετρό μας η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού έχει τελειώσει. Ο διαιτητής ο κ. Πορτοκαλίδης τώρα κρατάει τις καθυστερήσεις και έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις. Δεν ξέρουμε πόσα λεπτά, αλλά το 1-3 διατηρείται. Η σέντρα που γίνεται για την ομάδα του Άλμου Πού. Προσπάθεια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Διαμαρτυρίες από τον Θόδωρο Τσολερίδη. Thank you.
κόρνερ για τον Όλυμπο Αψάλου. Τον έφαγε. Επιχειρείται η σέντρα, η απόκρουση. Ξανά νέα σέντρα από το Παχίδι. Κεφαλιά, αποκρούει ο τερματοφύλακας του Αλμοπού. Πολύ καλός κάτω από το goal post. Ο τερματοφύλακας του Αλμοπού Αρδέας, ο Παντελίδης. Κενάει κόντρα, αντεπίθεση. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Τσολερίδη. Τσολερίδης, για να δούμε. Τσολερίδης ψάχνει τον ελεύθερο συμπαίκτη του. Τελικά αυτός επιχειρεί να κάνει τον γκολ, αλλά λέει όχι. Ο τερματοφύλακας της ομάδος του Αλμοπού Αρδέας παραχωρεί το κόρνερ. Πήγε να γίνει το 1-4, αλλά σε αυτή τη φάση ο τερματοφύλακας αντέδρασε θετικά για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου. Αλλά αυτοί δεν έχουν ρούχα να βάλουν στα πάντα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, κεφαλιά. Μαυρομάτης. Πάντα Μαυρομάτης. Μαυρομάτης προσπαθεί για τον Παχίδη. Παχίδης θα κάνει την παλιά, κόβεται. Ο αρχηγός της Αρδέας, του Αλμοπού Αρδέας, ο Αβραάμ. Παχίδης. Αντεπίθεση με τον Τσολερίδη. Τσολερίδης, ο μικρότερος που θα επιχειρήσει τη σέντρα, η απόκρουση όπως. Ξανά για την ομάδα του Αλμοπού Αρδέας η προσπάθεια που κόβεται και ο διαιτητής συνάντησης, ο κύριος Πορτοκαλίδης, αυτή τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Αλμοπός Αρδέας παίρνει το ντέρμπι της Αλμοπίας, κερδίζει το ντέρμπι της Αλμοπίας μέσα στο γήπεδο της Αψάλου με 1-3 με τα γκολ που σημείωσαν στο 4ο λεπτό ο Γκάτσος, στο 65ο λεπτό, συγγνώμη, στο 58ο επίσης ο Γκάτσος έκανε το 0-2, στο 73ο λεπτό ο Τσολερίδης το 1-3, ενώ για την ομάδα του Ολύμπου Αψάλου ο Μαυρομάτης έκανε το 1-2 νωρίτερα στο 65ο λεπτό. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο της Αψάλου. Όλυμπος Αψάλου, Αλμοπός Αρδέας, 1-3.